Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Αριστοτρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, θα συζητήσουμε για ένα θέμα τη επικαιρότητα που εσ, εγώ σήμερα το πρωί το διάβασα. Εσύ λε, το έχει διαβάσει και τι προηγούμενε ημέρε. Ανήλικοι λέει στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε γνωστό κλαπ τη βουλιαγμένη. Εγώ το βρήκα α, στην ιστοσελίδα Ζούγκλα. Φαντάζομαι υπάρχει και αλλού. και υπάρχουν και βίντεο και ειδήσει. Ένα, ένα θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα το τριήμερο αυτό. Εντάξει, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Πόσο έχω διαβάσει το τελευταίο διάστημα, έχουμε πάνω από 8.000 περιστατικά βία παραβατικότητα και μας απασχολούν πάρα πολύ οι νέοι <laughs> στην επικαιρότητα γενικώ. Φαίνεται ότι τα, τα προβλήματα που βάζαμε όλοι κάτω από το χαλί όλο αυτό το διάστημα γύρω από, το, από τα παιδιά, του εφήβου, του νεαρού. Ε, πλέον δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Γιατί θα για... λες όλον αυτόν το διάστημα εννοείς και με την πανδημία. με την πανδημία, ναι. Έχω πει πολλέ φορέ ότι το διάστημα της πανδημίας ασχοληθήκαμε περισσότερο με την, με, με την, υγεία μας, να μην, με τη σωματική μας υγεία, την οργανική μας υγεία και αμελήσαμε παντελώ τι συνέπειε που μπορούν να είχαν όλα αυτά στη ψυχολογία μας. Στον καθένα ξεχωριστά ξύπνησαν φοβίες, ξύπνησαν άχη, ξύπνησαν επαναστατικά φρονήματα, ξύπνησαν τα παιδιά τα οποία είχαν, είχαν παραμεληθεί ή νιώθαν παραμελημένα λόγω και της κατάστασης που υπάρχει, λόγω του ότι όλοι μας είμαστε αγωνιστές της, της επιβίωσης πια, δηλαδή αγωνιζόμαστε για να επιβιώσουμε και δεν ζούμε, Επί τη ουσία, δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε ούτε με του εαυτού μα και περαιτέρω με τα παιδιά μα. Του δίνουμε μία οθόνη, να μα αφήσουν λίγο στην ησυχία μα να ξεκουραστούμε για το λιγοστό χρόνο που έχουμε, τουλάχιστον να έχουμε λίγο την ησυχία μα. Και δεν το, δεν το λέω αυτό τώρα επικριτικά, το λέω για όλου μα. It's, a think. It's a think. Είναι κάτι που συμβαίνει. Και είναι εύκολο να. Είναι πιο εύκολο το παιδί να απασχοληθεί με μία οθόνη Άρα να καθίσουμε εμεί να ασχοληθούμε με ουσιαστικά μαζί. Είναι πιο εύκολο. Όλο αυτό όμω φαίνεται ότι οι νέοι ψάχνουν για το, το ανήκειν αλλού, ψάχνουν να ανήκουν σε παρέ, σε και δείχνουν μέσα από την παραβατική του συμπεριφορά και την αντίθεσή του σε όλο αυτό που γίνεται, σε όλη αυτή την πραγματικότητα. Θέλω ε, να σα ρωτήσω κάτι. Επειδή μιλήσαμε για οθόνε και επειδή πολύ συχνά παρατηρείται στου εφήβου, ακόμη και στου προεφήβους εθισμός, εθισμός σε οθόνε, εθισμό σε βίντεο παιχνίδια, εθισμό στη συνεχιζόμενη, συνεχόμενη χρήση κινητού κλπ., αυτοί οι εθισμοί στα, στο διαδίκτυο και στι συσκευέ ε, μπορούν να, προϋποθε, να προδιαθέσουν έναν παιδί ώστε να αναπτύξει κι άλλου εθισμού, νομίζει. Νομίζω πως ναι γιατί έτσι όπως εξελίσσεται, έτσι όπως είναι δομημένοι ο εγκέφαλος του παιδιού σε αυτή την ηλικία, είπαμε ότι έχει περισσότερο να κάνει, είναι πιο ανεπτυγμένη η αμυγδαλή του παιδιού που είναι το κέντρο των παρορμήσεων. Δεν υπάρχει ε, η, η, η δυνατότητα στο παιδί να μπορεί να σκέφτεται κριτικά και να προασπίζεται και να προστατεύει τον εαυτό του και να μπορεί να αντιλαμβάνεται και να ξεχωρίζει ε, Πότε γίνεται σωστή χρήση και πότε γίνεται ε, τέλο πάντων υπερχρήση αυτών των μέσων. Άρα, χρειάζεται οι γονεί να βάζουν νοορία. Ναι, όμως εγώ λέω κάτι άλλο. Ναι. Ένα παιδί το οποίο κακός, έχει θυστεί. Μάλιστα. Αυτά. Θα θυστεί και πιο εύκολα σε άλλα, όπω για παράδειγμα αλκοόλ, οι ναρκωτικέ ναι. ουσίε, παράνομε ναι. κλπ. Αυτό λέω. Θέλω πω ότι επειδή ακριβώ είναι ευάλωτο. Και πολλές φορές όταν είναι εθισμένοι στα, στα μέσα κοινωνική δικτύωση στο διαδίκτυο, εμένουν πάρα πολλές ώρες ξύπνοι, δεν τρώνε, δεν τρέφονται σωστά, αμελούν την κοινωνικοποίησή τους. Πολλές φορές δεν είναι και πάρα πολύ μακριά το να καταφύγουν σε κάποια νουσία για να αντέξουν, να μένουν ξύπνοι ή γενικότερα να γίνουν και αυτοί μέρος αυτής της Ιντερνητικής κουλτούρας γύρω από αυτά που βλέπουν τα παιδιά Βυριάζονται, μιμούνται συμπεριφορές Και προσπαθούν να αποκτήσουν αν θέλεις μια δημοφιλία και εκείνα Γιατί είμαστε στον κόσμο που για να είσαι σημαντικός Δεν, δεν έχει καμία σημασία να αν τον αναγνωρίζει πράγματα Είμαστε στη, στην εποχή που ο σημαντικός είναι αυτός που είναι δημοφιλής Πλούσιος και γενικότερα έχει τη μαγιά αυτή να, να κάνει ό,τι να προβάλλει τον εαυτό του και να έχει ακολουθήσει. Τα πρότυπα που έχουν στα, στα δικά μα, μεταφρασμένη στην εποχή μα. Παλαιότερα ήταν άλλου είδου. Σήμερα είναι αυτή. Δηλαδή, πλέον έχουν σταματήσει να είναι πρότυπα για του νέου οι διανοούμενοι, οι άνθρωποι που διαβάζουν, οι άνθρωποι που έχουν γνώσει. Πλέον ε, είναι πρότυπα όσο έχει πιο πολλού ακολούθου, όσο είναι πιο πολύ. Φ όμορφος, Όσο είναι πιο, πιο, πιο cool πιο cool, πιο... 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 Ο... πιο επιθυμητός Ακριβώς, λοιπόν οπότε ο... και όσον ε, γι' αυτόν και έχουμε ε, γεμίσει και ειδικότητες χωρί... ανεβλόγου και περιεχομένου από κάτω ε, με πολύ έτσι ε, φάνταστους τίτλους ο καθένας ο οποίο πάει και κάνει έναν αμερικανίστικο σεμινάριο για διάφορου συμβούλου και ε, έχουμε γεμίσει συμβούλου. Ε, είμαστε εποχή των συμβούλων τον ε, κενό συμβούλων <laughs> Γιατί ε, λένε απλά ωραία πράγματα Ευήκοα στα αυτιά Εύκολα να τα κάνει κάποιος Ξέρω εγώ σε μία μέρα θα γίνεις Θα γνωρίσεις τον εαυτό σου Σε δύο μέρες θα ξεπεράσεις όλα σου τα τραύματα Σε μία στιγμή θα γίνεις Δεν ξέρω διαστημόπλιο <laughs> Και... <laughs> <laughs> Σε μία στιγμή θα γίνεις διαστημόπλιο <laughs> Θεάρα με αυτά που ακούω λέω και εγώ τι βλάκα που είμαι που κάθομαι και διαβάζω. Ναι, εσύ τώρα ρε παιδί μου γιατί να κάνει πράγματα που να παίρνουν χρόνο να γίνουν. Και να κάνει και εσύ. Έχω 7 χρόνια και βγάζω έναν τόσο δαβιβλίο για 7 χρόνια για να μπορέσω να είναι με στον όλο αυτό και βγαίνει ο άλλο μέσα σε μια στιγμή και γίνεται... Η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά στους ενήλικες... Ε, ένα ενήλικα, άμα είναι τόσο. θα έλεγα τόσο πνευματικό, ώστε να θέλει εύκολε λύσει. Ε, ε, επιλέγει και έχει τα αποτελέσματα. Για τα παιδιά όμω και του εφήβους που ακόμη δεν έχουν αναπτυγμένη την κρίση για να μπορέσουν να καταλάβουν, να ξεχωρίσουν την ήρα από το σιτάρι και να καταλάβουν ποιοι είναι αυθεντικοί διδάσκαλοι Πνευματική, γιατί υπάρχουν διδάσκαλοι πνευματικοί και στι μέρε μα και ένα ψυχοθεραπευτή μπορεί να είναι ένα πνευματικό δάσκαλο. Δηλαδή, ένα παιδί που έχει α, μια ψυχοθεραπευτική σχέση με έναν ψυχολόγο, ο οποίο να είναι και πνευματικό άνθρωπο και καλλιεργημένο άνθρωπο, έχει έναν πνευματικό δάσκαλο στη ζωή του. Ε, για τα παιδιά είναι κίνδυνο, πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο αυτό για τα παιδιά παρά για του ενήλικε. Οι ενήλικε Έχουμε και μια πρόσβαση σε γνώση που α θέλουμε την παίρνουμε. Δηλαδή είναι περισσότερο συνειδητό του μεγάλους το να αποφεύγουν να κοπιάσουν προκειμένου να έχουν αποτελέσματα. Ενώ στα παιδιά είναι πιο, πιο ασυνείδητο με την έννοια ότι πάει το ρεύμα. Μα ακολουθεί το ρεύμα. Να διαβάσω λίγο την είδηση. Λέει ότι τι καταγγέλει στη ζούγκλα. Είναι από την εφημερίδα Ζούγκλα. Θα το βάλω το link αυτού που διαβάζω στην περιγραφή του βίντεο. Τι καταγγέλει στη ζούγκλα ο Ριόρι Γρηγοράκο, πατέρα τη 15χρονη μαθήτρια που, που κινδύνεψε. Συνελήφθη ο 20χρονο υπεύθυνο του καταστήματο. Οχτώ ανήλικοι μαθητέ, λέει, κατέληξαν στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθη μετά την κατανάλωση ποτού τι πρώτε πρωινέ ώρε τη Κυριακή 27 Οκτωβρίου. Τα παιδιά ηλικία από 15 έω 17 ετών, έφηβοι. Ανήλικοι, έφηβοι. Συμμετείχαν σε προγραμματισμένη χοροεσπερίδα σχολείων σε γνωστό κλαμπ στη λεωφόρο Βουλιαγμένη. Πρόκειται για μαθητέ σχολείων από τα Βόρεια Προάστα, την Κηφισιά, την Αγία Παρασκευή και άλλε περιοχέ. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του υπευθύνου του κλαμπ, ο οποίο σύμφωνα με πληροφορίε είναι 20 ετών. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι αυτή τη έκθεση ανηλίκω σε κίνδυνο. Πατέρα 15χρονη μαθήτρια που νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο, ο κύριο Γρηγόρη Γρηγοράκη, επικοινώνησε με τη ζούγκλα. Είναι αυτό το site που είχε ο κύριο Τσανταφιλόπουλος, Για να καταγγείλει την εγκληματική διαφορία των υπευθύνων του κλαπ. Ο ίδιο είπε μεταξύ άλλων. Υπάρχουν πολλά παιδιά που είχαν σοβαρό πρόβλημα μετά την κατανάλωση ποτών, πέρα από το 8 που πήγα στο νοσοκομείο, ενώ ένα κορίτσι είναι πιο σοβαρά. Ευτυχώ το παιδί μου πήγε στο νοσοκομείο. παιδών και ξεπέρασε τον κίνδυνο, πηγαίνει καλύτερα. Θα πρέπει όμω οι υπεύθυνοι του μαγαζού για να δώσουν εξηγήσει. Πώ είναι δυνατόν να σε έρβει έναν αρκόλ σε ανήλικα 15χρονα και 16χρονα. Ο κύριο Γρηγοράκη, όπω λέει στη ζούγκλα, είναι αποφασισμένο να υποβάλει μήνυση κατά των υπευθύνων. Θα πρέπει να σταματήσει η ετοιμορρυσία όλων αυτών στο βωμό του εύκολου κέρδου. Σα διαφορούν και δεν νοιάζονται αν κινδυνεύουν ζωέ ανήλικων παιδιών καταλήγει. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ποεδίν, Μιχάλη Γιαννάκο, που μίλησε στο Sky, το συγκεκριμένο κλαμπ φαίνεται πως σερβίρε νοθευμένα από τα ανήλικους. Τόνισε ακόμη πως πέντε μαθητές νοσηλεύονται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία, εκ των οποίων τέσσερι είναι σε κλινικές, ενώ ένας μαθητής νοσηλεύεται στη ΜΕΘ για προληπτικούς λόγους εκτός κινδύνου. Και γράφει από κάτω ο κόσμο ποιο κλαμπ είναι. Κάποιο λέει: Οι γονεί συνελήφθησαν επίση για έκθεση ανηλίκων. Συγχαρητήρια που αφήνουν παιδάκια να πηγαίνουν σχολική εκδρομή σε τέτοιου είδου μαγαζιά. Μάλιστα, εντάξει. Εντάξει, είναι. Υπάρχει των παιδιών που πήγανε λόγω του τριμένου, δεν ξέρω τι άλλο. Ε, το, 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 το είναι ότι δεν γίνεται να αφήνεις ένα ανήλικο να καταναλώνει υπότο, Δηλαδή αυτό είναι ευθύνη καθαρά του καταστήματος. Ακόμα ε, δι, θα πηγαίναν οι γονεί μαζί με τα 15 χρόνια στο κλαπ μαζί. Κάπου που ε, αλλού διάβασα ότι είναι το 15, τα 15 μελή συμβούλια που το οργάνωσαν. Ότι ήταν κάτι που διοργανώθηκε από μαθητές και να πανεμαθητές. Νομίζω ως γονείς αριστονικοί όταν μας λένε τα παιδιά μας ότι Έχουμε αυτή την εκδήλωση από το σχολείο και θα πάμε. Να πρέπει να ελέγχουμε ποιο διοργανώνει αυτή την εκδήλωση. Τη διοργανώνει το σχολείο, τη διοργανώνει κάποιο φορέα ή τη διοργανώνουν οι μαθητέ από μόνοι του σίγουρα θα πρέπει να ελέγχουμε και σίγουρα θα πρέπει να λέμε στα παιδιά. Εντάξει, εννοείται ότι πρέπει να προσταχθούν οι, υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Και εννοείται ότι η ατιμωρηθούν... Ξέρουμε όμω και πώ ακριβώ γίνεται. Μπορεί τα παιδιά να ζήτησαν κάτι άλλο και να του δόθηκε κάτι άλλο. Μπορεί να, να, ζήτησαν ποτόν και να του δόθηκε αυτό. Δεν ξέρουμε τι ζήτησαν τα ίδια τα παιδιά. Ε, για για, πρέπει για να... να, σερβιριστούν νοθευμένα ποτά σημαίνει ότι μου ζητήσαν. Φυσικά δεν ζήτησαν νοθευμένο, θα ζητήσαν ανώθευτο. Το νοθευμένο θα είναι στο βωμό του εύκολου κέρδου. Ξέρει τι σημαίνει νοθευμένο ποτό. Ξέρεις. Δηλαδή, αντί να του σερβίρουν ένα ποτό που να είναι όπω είναι μέσα από τον μπουκάλι που να είναι αλφα ποιότητα, το νοθεύουν για να βγάλουν περισσότερα, βγάλουν περισσότερα χρήματα. Όμω ούτω ή άλλω οι ανήλικοι δεν θα έπρεπε να καταναλώνουν αλκοόλ. Ούτω ή άλλω. Ούτω ή άλλω. Η αλλω η αλλω αλκοόλ στα ανήλικα παιδιά είναι νοου-νοου. No. μη σα πω ότι και για μας τους χρειάζεται πολύ φιδό πολύ και πολύ προσοχή στην κατανάλωση αλκοόλ. Τα παιδιά όμως καθόλου, γιατί έχουν developing, brains, αναπτυσσόμενους εγκεφάλους, οι οποίοι παθαίνουν μεγάλη ζημιά από την χρήση αλκοόλ. Έχω διαβάσει σχετικά άρθρα που λένε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ποσοστό των, των που καταναλώνει αλκοόλ ε, άκουγα κάτι πολύ μικρές ηλικίες που έπιναν αλκοόλ. Και αυτό είναι ναι και η κουλτούρα από το σπίτι. Δηλαδή, ε, τουλάχιστον στην, στα δικά μου βιώματα υπήρχε κάτι τέτοιο, δεν ξέρω αν υπήρχε και στην Ελλάδα, όπου διάφοροι παππούδες, μπαμπάδες μπορεί να νιώθουν. Παρέλα, πάει και και μια γουλιά, μπάρε μια γουλιά σπίρα, ναι, ναι, ναι. Ε, δι, Να ναι, κάνουν ναι. Να βάλουν το παιδί αλκοόλ σε αγόρια φυσικά, όχι σε κορίτσια. Γιατί υπάρχει και αυτό το, η διαφοροποίηση. Υπήρχε τουλάχιστον τότε ότι ε, το αγόρι έπρεπε να δείξει τον ανδρισμό του μέσα από την κατανάλωση του αλκοόλ. Ε, και του έλεγαν τέλα να πιει, να δούμε να το αντέχει κτλ. Και, και κάναν μπλάκα Αυτό, ε, αν το σκεφτεί λίγο, πού μπορεί, μπορεί να φτάσει, μπορούσε να φτάσει στο, στο γεγονό ότι το ίδιο το παιδί κάποια στιγμή που θα είναι μόνο του με του φίλου του θα ένιωθε οικία να καταναλώσει. Ναι, εξοικειώνεται το παιδί με τη γεύση του αλκοόλ. Η γεύση του αλκοόλ δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Δηλαδή, εκτό από κάποια ειδήποτα που είναι αναμειγμένα ποτά που έχουν και ζάχαρη μέσα, και γλυκαντικέ ουσίε, το αλκοόλ αυτόν καθ' αυτό, δηλαδή το κρασί, το, τα, τα λευκά αλκοόλ κλπ. δεν έχουν ευχάριστη ο κόσμο που τα πίνει δεν είναι για τη γεύση μου, τα πίνει, τα πίνει για το αποτέλεσμα. Τι να πω, δεν ξέρω, δεν έχω πιει ποτέ. Εσύ δεν πίνει αλκοόλ. Η Αριστονίκη δεν πίνει αλκοόλ. Ναι. Εγώ πίνω λίγο πλέον. Υπήρχε μια φάση που πίνω περισσότερο και σίγουρα εκείνη ήταν μια περίοδο που έκαιγαν κεφαλικά και η τραβέρτα. Ήταν μια φάση στη ζωή μου που κάθε βράδυ κατανάλωνα και Δεν ήταν παλιότερα. Το οποίο δεν με βοήθησε σε τίποτα. Μόνο ζημιά μου έκανε. Και εκείνα τα χρόνια που έκανα τακτική κατανάλωση αλκοόλ ή τα χρόνια που ήταν μη δημιουργικά. Ούτε βιβλία έγραφα εκείνα τα χρόνια, ούτε έξτρα δραστηριότητε έκανα, ούτε τίποτε. Γιατί το αλκοόλ έχει ένα numbing effect. Έχει μια, ε, μια ανεπίδραση που μα μουδιάζει και μα κάνει να νιώθουμε προσωρινά, να μην νιώθουμε τα προβλήματα μα προσωρινά, αλλά δεν επιλύνει σε καμία περίπτωση τα προβλήματα μα. Τέλο πάντων, εγώ θέλω να πω κάτι, γιατί ε, είναι βίντεο αυτό, Αριστοτρίτη το οποίο παρακολουθούν γονεί, παιδιών και φίβων ή και ναι, ενήλικες άνθρωποι που θέλουν να μάθουν πράγματα για τον εαυτό τους, ε, σίγουρα το να ακολουθήσεις το τι κάνουν οι υπόλοιποι, το να κάνεις πράγματα που α, είναι cool ή είναι πράγματα που θα σε εισάγουν στην παρέα των δημοφιλών παιδιών, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι ευάλωτα στο τι θα τους υποδείξουν οι υπόλοιποι. Παιδιά που θέλουν να έχουν φίλους, παιδιά που θέλουν να είναι αποδεκτά, τα οποία θα υποκύψουν στο peer pressure, στην πίεση των συνομιλίκων. Θα πιούν το ποτό, ενώ δεν θα αποφάσιζαν από μόνο τους να πιούν το ποτό. Θα καπνίσουν το τσιγάρο, θα καπνίσουν το πιο παράξενο τσιγάρο, προκειμένου να γίνουν αποδεκτοί. Και αυτό είναι Πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, αν μα παρακολουθούν, α, έστω και ένα έφηβο θα μα παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, είναι πολύ μεγαλύτερη μαγιά να πει όχι και να είσαι διαφορετικό, παρά να πα με το κύμα, να πα με το τι κάνουν οι υπόλοιποι ή τι κάνουν αυτοί μέσα στου οποίου θε να προσχωρήσει ή παρέσει στου οποίου θε να προσχωρήσει. Και είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά που κινδυνεύουν περισσότερο είναι αυτά τα οποία κάνουν πράγματα για να μιμηθούν τους άλλους προκειμένου να είναι αποδεκτοί. Γιατί είναι εντελώ χωρί αντιστάσεις. αντιστάσει. Και μπορούν να γίνουν και εύκολα υποχείρια των δημοφιλών παιδιών ή των ταίδων ή αυτών. Αυτό που περιέγραψε με του παππούδε και τους θείου, οι οποίοι προκαλούν ένα νεαρό αγόρι σε ένα τραπέζι να πιει αλκοόλ, νομίζει τι παρέστο συνομιλικών. Δεν υπάρχουν οι οι που Σίγουρα ναι, οι οποίοι προκαλούν και λένε Α, δεν μπορεί να το πει. Δεν έχει τη μανιά να το πει. Α, είσαι αγοράκι τη μαμά είσαι κοριτσάκι τη μαμά και δεν πίνει αλκοόλ. Ή δεν θα. Δεν είναι. Του προκαλούν. Να καπνίσουν το τσιγάρο, να καπνίσουν ένα άλλο τσιγάρο. Η πραγματική μανιά είναι να πει όχι. Ναι. Δεν με νοιάζει να είμαι δημοφιλή και αποδεχτό, με νοιάζει να είμαι υγιή. Και η χρήση αλκοόλ, η χρήση ναρκωτικών ουσιών, απαγορευμένων ουσιών, όλα αυτά στην εφηβεία είναι επικίνδυνα. Και κάνουν ζημιά στην ανάπτυξη των κεφάλων και του σώματος των παιδιών. Και μπορεί τώρα που είσαι 15-16 να θέλεις να είσαι αποδεκτός και να πεις δεν με νοιάζει να χαλασώ την υγεία μου, δεν με νοιάζει να χαλασώ το σηκώτη μου, δεν με νοιάζει να χαλασώ το ένα μου το άλλο μου, θα το μετανιώσεις μετά. Και έρχεται μια εποχή που δεν σε ενδιαφέρουν τα δημοφιλή, παιδιά. Sorry που κάνω κηρύγμα στην Αριστοτρίτη σου. Εντάξει. Parade. Ναι, όντω Αυτά είναι απλά νομίζω ότι όλα αυτά τα περιστατικά, αν δεν κοιτάξουμε από κάτω το τι κρύβεται και αν δεν δράσουμε, θα είναι πολύ περισσότερα. Και γενικά τα βάζω όλα μαζί τα παραβατικά περιστατικά και δεν νομίζω ότι αυξήθηκε ραγδαία και ξαφνικά το ποσοστό των διαταραχών διαγωγή και παραβατική συμπεριφορά των παιδιών. Μάλλον κάτι άλλο αυξήθηκε ραγδαία και κάτι άλλο πρέπει να μας προβληματίσει και να δράσουμε άμεσα. έστω τώρα την ιστάτη, για να μην έχουμε άλλα τέτοιου είδους περιστατικά και χειρότερα και λιγότερο χειρότερα. Θα μπορούσες την επόμενη Αριστοτρίτη να, να μας μιλήσεις για τη διαταραχή διαγωγής. Φυσικά. Πώς μπορεί το να εξελιχθεί σε αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα και το κατέχεις εσύ. Άρα, σημείωσε το από τώρα, δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου, ότι την επόμενη Αριστοτρίτη, η οποία θα είναι η Νοεμβρίου, η πρώτη του Νοεμβρίου, θα μα μιλήσει γι' αυτό. Λοιπόν, πρώτο κλείσουμε. Μου έστειλε χθε ένα reel στο Instagram. Θα το βάλω και αυτό στην περιγραφή αυτού του. Δεν είναι η Μαρία που το έκαμε. Εγώ δεν κατέχω. Έκαμε το που μόνη τη. Όχι, είπατε σε εγώ την πει, αλλά τη λέω: Ξέρει να κάνει Μου λέει: Εννοείται, τι εννοείται. Εννοείται, τι λε, εγώ την ακολούθησα <laughs> τη Μαρία στο Instagram. Λοιπόν, η Αριστονίκη μα. Κάτσε να το παίξω να το ακούσουμε τώρα. Η Αριστονίκη μα έχει ακούσει, έχει εισακούσει τι προτροπέ μα. Αυτέ τι προτροπέ που τι έκανα και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα και έχει δημιουργήσει διαδικτυακή ομάδα για παιδιά. Πάμε να, να δούμε και να ακούσουμε. Διαδικτυακή ομάδα για παιδιά και εφήβους. Μαθαίνω τον εγκέφαλό μου και προστατεύομαι από τον εθισμό. Θε να μάθει το μαθησιακό σου προφίλ. Να καταλάβει πώ να διαβάζει πιο αποδοτικά. Έλα να μάθουμε μαζί μέσα από το σεμινάριο Νευροψυχολογία για παιδιά και εφήβου με ένα διαδραστικό τρόπο. Να προπονηθούμε με το πρόγραμμα COCMET που είναι ένα από τα πιο αξιόλογα και σύγχρονα εργαλεία προπόνηση εγκεφάλου και γνωστικών λειτουργιών. Ενδείκνεται για όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα για τα παιδιά με ΔΕΠΗ, με μαθησιακές δυσκολίε και με υποεπίδοση. Κάνε έγκυρα την εγγραφή σου για το τμήμα Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου στο τηλέφωνο. 97 83 63 35 Εντάξει, Στη, στην, περιγραφή, yeah. στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω τα στοιχεία σου, μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί σου και οι φίλοι από την Ελλάδα, γιατί θα, σε, θα σου στείλουν email. Yeah. Δεν μου λες πόσες συναντήσεις είναι. Είναι έξι συναντήσεις. Είναι το πρώτο επίπεδο, το εισαγωγικό, όπου θα μάθουμε το μαθησιακό προφίλ του κάθε παιδιού. Θα γίνει μια εντελεχή αξιολόγηση, με ερωτηματολόγια τόσο στο παιδί όσο και στους γονείς για να δούμε ποιες πώς πώς μαθαίνει το παιδί, ποιες δυνατότητες έχει γενικώς και μετά θα προσαρμόσουμε το μέθοδο COCMED που θα είναι έξι συναντήσεις πάνω στο κάθε παιδί, ανάλογα με την ηλικία του, που πρέπει να εστιάσουμε, να πρέπει να εστιάσουμε στη μνήμη, να πρέπει να εστιάσουμε στην προσοχή, να πρέπει να εστιάσουμε κάπου αλλού, όπου θα φανούν τα πρώτα αποτελέσματα. Και θα κάνουμε και ένα σεμινάριο νευροψυχολογίας, όπου θα τους πούμε τα βασικά. Δηλαδή πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, πώς προστατεύουμε τον εγκέφαλο, πώς πρέπει να, να, πόσες ώρες πρέπει να πώ πρέπει να Ωραία. διαβάζουμε. Ε, τα αρχικά, ει εισαγωγικά. Είναι το τα... εισαγωγικό αυτό. Για τι γιατί ηλικία, παιδιά. Για τι ηλικία. Τι... Σχολική ηλικία και. Όταν προ... λε σχολική, από πρώτη δημοτικού μέχρι από τρίτη χρονών Μέχρι 15 χρονών θα από είναι. Μέχρι μέχρι 15 χρονών. Εντάξει. Ε, και ε, μετά ε... θα βγει ένα report μετά ναι. το ναι. συναντήσεων, όπου θα δοθεί στους γονείς και όσα παιδιά Για, ανάλογα. Ένα report όχι μία αναφορά, μία γραπτή αναφορά, ναι. Όσοι θέλουν, θα μπορούν να, να προχωρήσουν και στα επόμενα επίπεδα, όπου ο στόχος είναι, ε, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να το λύσουμε ε, ή αν υπάρχει κάποια δυσκολία, να δώσουμε κάποια λύση ή προληπτικά, να βοηθήσουμε τα παιδιά. Ε, να αρχίσουν να γυμνάζουν και λίγο το μυν του εγκεφάλου του. Μάλιστα. Ε, που, που Μόνον καλά αποτελέσματα μπορεί να φέρουν. Δεν μου λε, Άρη, στο πόση ώρα θα διαρκούν οι συνεδρίε, Η κάθε συνάντηση αυτή θα είναι 90 λεπτά. Μια μισή ώρα, δηλαδή μιλούμε για αρκετή ώρα. Δεν είναι το μισά ώρες συνάντηση μια. Μισά Άρα είναι. Κάθε συνάντηση είναι μια μισή ώρα και θα δει, δει το κάθε παιδί ξεχωριστά πρωτού ξεκινήσει το πρόγραμμα. Θα δω προ... ξεχωριστά το κάθε παιδί και μετά στο σεμινάριο θα το κάνουν ομαδικά. Το σεμινάριο okay. θα το κάνουν ομαδικά. Okay. Και το, Άρα... το με θα... τι το το είναι. Το με είναι μια μέθοδος από την Pearson που είναι από τις πιο αξιολογέ και έγκυρες με ψυχολόγου. Ε, ναι, αμερικάνικο, το οποίο είμαι... είμαι διαπιστωμένη, σε διαπιστωμένη και εγκεκριμένη να το... Να το, να το χορηγώ, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εντοπίζει ποια δυσκολία έχει το μωρό στο μυαλό του, μπορεί να είναι η μνήμη του, η προσοχή του, η αναλυτική του σκέψη ε, και διάφορες άλλες λειτουργίες και του κάνει διάφορες ασκήσεις οι οποίες είναι παιγνιώδη το στυλ, είναι δηλαδή διαδραστικό, είναι σαν να παίζει παιχνίδια στο διαδίκτυο, όπου το βοηθά πάρα πολύ να, α, να έχει κάποιον αποτέλεσμα και με βάση την έρευνα φαίνεται ότι όταν ασκείς μία γνωστική σου λειτουργία, λόγω του ότι ο εγκέφαλος είναι δενδρύλια και συνάψεις, όπου το ένα ή μία... Ανθίζει αν ο ναι. Και μετά μπορεί και άλλη η γνωστική λειτουργία να, να έχει αποτέλεσματα και σε άλλη γνωστική λειτουργία. Δηλαδή, Άλαι. μπορεί να έχει τη μνήμη σου ε, και, και θέμα στην προσοχή σου. Αν ναι. δούλεψει τη μνήμη σου, θα δει ότι έχεις, θα έχει αποτελέσματα και στην προσοχή σου. Τέλεια. Τέλεια. Είναι πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Τέλεια. Λοιπόν, θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο το email σου. Θα βάλω το τηλεφωνικό σου αριθμό. Μπορώ να σου στείλω μήνυμα στο Viper. Είσαι στο Viper με τον αριθμό. Εντάξει. Να, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε ευχαριστώ που εισάκουσες τη, την παράκλησή μας να της κάνεις διαδικτία και στις ομάδες. Ε, μάλλον εσύ βλέπεις πολύ, ακούς τον παλμό της κοινωνίας. Ε, ε, όχι, όχι. το, ε, πόσμο, το προηγούμενο διάστημα. Ε, και αυτό που βλέπω είναι ότι πρέπει όλοι μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε από το μετερίζι που βρίσκεται ο καθένα για να βοηθήσει. Όχι, αυτό είναι ένα εξαιρετικό δώρο που μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά μας. Ε, είναι... Έξι συνεδρίες είπες πόσες. Έξι συνεδρίες. Έξι συνεδρίες ε, σε πολύ λογική τιμή δηλαδή αυτό. Δε, γιατί μου, μου έδωσε πληροφορία, στον και τη ρώτησα. Είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε στα μωρά μας. Δηλαδή αντί να τους πιάσουμε κάτι υλικό το οποίο θα φθαρεί θα, μπορούμε να τους κάνουμε αυτόν τον δώρο. Δηλαδή είναι ένα δώρο, α, δώρο με την έννοια του ότι τους δίνεις μία πρόσβαση σε μία μέθοδο η οποία θα τους βοηθήσει πάρα πολύ στο να αναπτύξουν το μυαλό τους να αναπτύξουν δεξιότητε, να εντοπίσουν που έχουν προβλήματα και να τα επιλύσουν. Και είναι στην ουσία ένα σεμινάριο για παιδιά, σεμινάριο νευροψυχολογίας για παιδιά στην ουσία. Wow. Wow. Ναι. Δεν είχε στην εποχή μας τέτοια. Δεν είχε. Έχω και παράπονο το... με αυτό. Είναι πίσω του πολύ δουλειά να πω. Έτσι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Δηλαδή να μην νομίζουμε ενώ ότι είναι όλα εύκολα. Όχι, τίποτα δεν είναι εύκολο και ιδιαίτερα η νευροψυχολογία που είναι ένα μάθημα πολύ παλούκι. Ε, το να το κάνεις ε, για να το ακούν και να το αντιλαμβάνονται παιδιά χρειάζεται πολύ. Αν το ασχολείσαι τα τελευταία χρόνια με την νευροψυχολογία, πολύ. Μ' αρέσει Σε... πάρα πολύ. Και okay. Μου δίνει και εμένα γνώσεις, ρε παιδί μου, για τι καινούργιες εξελίξει. Αν σα λέω και εγώ στα βίντεο, ευχαριστώ πάρα πολύ. <χι> <χι> λοιπόν, <λίως>, την επόμενη, <είναι> αριστοτρίτη, <γιλικές> θα μιλήσουμε για την παραβατική. Διαταραχή διαγωγή και. <γιλικές> <γιλικές> ναι, ναι διαταραχή διαγωγή λέγεται τώρα. Ναι, θα μα τα πει όλα την ερχόμενη, αριστοτρίτη. Ε... Είπαμε πολλά σήμερα. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο και το link από το άρθρο που διάβασα, αλλά και τα στοιχεία τη Δ. Αριστονική του Δοσίου, ούτω ώστε να προλάβετε τι θέσει σα. Πόσα παιδιά θα είναι σε κάθε ομάδα, ε, Θέλω τέσσερα, το πολύ πέντε παιδιά. Μόνο τέσσερα παιδιά. Τέσσερα με πέντε παιδιά. Τέσσερα, Εντάξει. Οκ. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μια καλή εβδομάδα να έχει. Αμήν, Παναγία μου. Επίση. <laughs> Γεια. <laughs>